Μια βραδιά για τη δημιουργία, μια βραδιά επιβράβευσης νέων ταλέντων, μια βραδιά για τα παιδιά που έγιναν οι πρωταγωνιστές και κέρδισαν τις εντυπώσεις. Ο διαγωνισμός Love Cyprus του Γιάννης Χριστοδούλου Foundation, στον οποίο συμμετείχαν σχολεία, έδωσε στους νέους του τόπου μας την ευκαιρία να σκεφτούν, να δημιουργήσουν και να διακριθούν. Οι κατηγορίες 2, φωτογραφία και βίντεο. Το θέμα 1, η Κύπρος μας. Η τελετή απονομής στο Μόντε Καπούτο φαντασμαγορική. Ένα μεγάλο πάρτι για τους μαθητές μας. Βγήκαν στη σκηνή, έκαναν αναπαράσταση της φωτογραφίας τους ή χόρεψαν τη χορογραφία που παρουσίασαν στο βίντεό τους. Δόθηκαν συνολικά 8 βραβεία, 4 για κάθε κατηγορία, την κατάταξη των οποίων αποφάσισε η Κριτική Επιτροπή. Η Άννα Βύση, η Μαριάννα Λάτσι, ο Κρίστιαν Μουρ και ο Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος έπειτα απένει με τα βραβεία μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, που ανέλαβε το ψυχαγωγικό κομμάτι της βραδιάς. Στην κατηγορία φωτογραφία, πρώτο βραβείο 50.000 ευρώ στο Δημοτικό Σχολείο Δάσους Άχνας Φώτης Πίτας. Δεύτερο βραβείο 25.000 ευρώ στο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Γεροσκήπου. Τρίτο βραβείο 10.000 ευρώ στο Γυμνάσιο Πόλης Χρυσοχούς. Τέταρτο βραβείο 5.000 ευρώ στον Άρφα Κύκλο του Δημοτικού Σχολείου Αθιένου. Στην κατηγορία βίντεο, πρώτο βραβείο 50.000 ευρώ στο Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμηθιάς. Δεύτερο βραβείο 25.000 ευρώ στο Λανίτιο Λύκειο. Τρίτο βραβείο 10.000 ευρώ στην Τεχνική Σχολή ΤΕΣΕΚ Αμοχώς του Αυγόρου. Τέταρτο βραβείο 5.000 ευρώ στο Δημοτικό Σχολείο Αργάκας. Τα πρόσωπα των παιδιών φωτίστηκαν από χαρά, οι στιγμές συγκινητικές. Μια γιαγιά που συμμετείχε σε κάποιο από τα νικητήρια βίντεο ξεσπάσε κλάματα. Μια βραδιά γεμάτη κέφι. Στη σκηνή ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Η Άννα Βύση είπε 2 τραγουδάκια. Στη σκηνή ανέβηκε επίσης η νεαρή τραγουδίστρια Μαρίλια Χαραλαμπίδη, ενώ ένα απολαυστικό σόου χάρισαν στους παρευρισκόμενους ο Σταύρος Φλάτλη και ο γιος του Λάκης.